Σε αυτό το βίντεο θα περιγράψουμε ένα τυπικό μονοφασικό ηλεκτρικό πίνακα. Σε κάθε ηλεκτρικό πίνακα συναντάμε το γενικό διακόπτη, πιθανόν έναν αντιελεκτροπληξιακό διακόπτη, μία ασφάλεια μαζί με μία λιχνία που δείχνει ότι ο πίνακας είναι υποτάση και τους τοπικούς διακόπτες οι οποίοι ελέγχουν τα διάφορα τμήματα της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Το ρεύμα έρχεται από τον μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας στο γενικό διακόπτη, κατόπιν στον αντιελεκτροπληξιακό, στην ασφάλεια και από εκεί και πέρα μοιράζεται στους διάφορους τοπικούς μικροαυτόματους διακόπτες. Ο κάθε ένας μικροαυτόματος διακόπτης τροφοδοτεί και ένα κομμάτι ή μέρος του σπιτιού μας ή του καταστήματός μας. Πάντοτε, εφόσον πρόκειται για οικία, υπάρχει ένας ανεξάρτητος διακόπτης για το θερμοσύμφωνα και ένας ανεξάρτητος διακόπτης για την ηλεκτρική κουζίνα. Οι υπόλοιποι διακόπτες τροφοδοτούν τα διάφορα δωμάτια ή τους διάφορους χώρους του οικίματος. Εάν θέλουμε να απομονώσουμε ένα χώρο ηλεκτρικά, αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε τον αντίστοιχο διακόπτη. Και μετά, ελέγχοντας πάντα στο συγκεκριμένο χώρο με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι, να δούμε εάν πράγματι έχει γίνει η απομόνωση, παρατηρώντας ότι δεν ανάβει η λιχνία του δοκιμαστικού κατσαβιδιού. Σε περίπτωση που ξαφνικά σταματήσει να έχει ρεύμα το σπίτι ή το κατάστημά μας, η πρώτη ενέργεια που πρέπει να κάνουμε είναι να κατευθυνθούμε στον ηλεκτρικό πίνακα και να ελέγξουμε τον αντιελεκτροπληξιακό διακόπτη. Εάν δούμε ότι ο αντιελεκτροπληξιακός διακόπτης έχει πέσει, δηλαδή έχει ανοίξει το κύκλωμα, το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να τον σηκώσουμε. Εάν τον σηκώσουμε και έλθει το ρεύμα, όλα είναι καλά. Σε περίπτωση όμως που σηκώσουμε τον αντιελεκτροπληξιακό διακόπτη και πάλι αυτός πέσει, σημαίνει ότι κάποιο από τα τοπικά κυκλώματα του πίνακά μας έχει πρόβλημα. Οπότε σε αυτή την περίπτωση κατεβάζουμε όλους τους διακόπτες και αφού κατεβάσουμε όλους τους διακόπτες ανεβάζουμε τον αντιελεκτροπληξιακό διακόπτη και κατόπιν δοκιμάζουμε έναν έναν τους τοπικούς διακόπτες να τους ανεβάζουμε πάνω και να δίνουμε ρεύμα στα διάφορα τμήματα του σπιτιού μας. Με αυτόν τον τρόπο κάποια στιγμή όταν ανεβάσουμε ένα τοπικό διακόπτη θα πέσει ξανά ο αντιελεκτροπληξιακός διακόπτης. Αυτό τι δηλώνει? Ότι στο τμήμα που δίνει ρεύμα ο συγκεκριμένος διακόπτης, σε αυτό το τμήμα του σπιτιού υπάρχει πρόβλημα ή σε κάποια μπρίζα ή σε κάποια άλλη σύνδεση ηλεκτρική, οπότε απομονώνουμε το συγκεκριμένο τμήμα του σπιτιού με κατεβασμένο το διακόπτη και τουλάχιστον έχουμε ρεύμα σε όλα τα υπόλοιπα τμήματα. Το επόμενο βήμα είναι να βγάλουμε από τις μπρίζες όλες τις ηλεκτρικές συσκευές που βρίσκονται στο χώρο που απομονώσαμε και να δοκιμάσουμε να σηκώσουμε πάλι τον τοπικό διακόπτη. Την ίδια τακτική ακολουθούμε και στην περίπτωση που έχουμε πτώση ενός μόνο τοπικού διακόπτη. Δηλαδή, σηκώνουμε τον τοπικό διακόπτη και αν ξαναπέσει, τότε ελέγχουμε και βγάζουμε από τις μπρίζες τις ηλεκτρικές συσκευές. Όταν όμως από τον έλεγχο που κάνουμε στον ηλεκτρικό πίνακα διαπιστώσουμε ότι τόσο ο γενικός διακόπτης ή ο αντιελεκτροπληξιακός διακόπτης είναι σηκωμένοι, τότε θα πρέπει να ελέγξουμε την ασφάλεια, μη τυχόν και έχει καεί από υπερφόρτιση, δηλαδή από υπερβολικά φορτία που έχει η κατάστασή μας. Σε αυτή την περίπτωση, με το δοκιμαστικό κατσαβίδι βρίσκουμε την οπή που υπάρχει στο πόμα της ασφάλειας. Εισάγουμε το δοκιμαστικό κατσαβίδι μέσα στην οπή και πατάμε πάντα με τον αντίχειρα το πίσω μέρος του κατσαβιδιού, παρατηρώντας εάν ανάβει ή δεν ανάβει η λιχνία κατσαβιδιού. Εάν λοιπόν διαπιστώσουμε ότι δεν ανάβει η λιχνία του δοκιμαστικού κατσαβιδιού, θα πρέπει με προσοχή να ξεβιδώσουμε το πόμα της ασφάλειας ώστε να αντικαταστήσουμε το τικτό που υπάρχει στο εσωτερικό της. Ξεβιδώνουμε λοιπόν το πόμα της ασφάλειας ώστε να βγάλουμε την ασφάλεια από τον πίνακα. Βγάζουμε το φυσίγγι που είναι καμένο, που έχει καεί. Και από εκεί και πέρα φέρνουμε ένα καινούριο φυσίγγι και το τοποθετούμε ξανά μέσα στο πόμα και αφού τοποθετήσουμε το φυσίγγι στο πόμα ερχόμαστε και βιδώνουμε
το φυσίγγι μαζί με το πόμα στον πίνακα. Αφού βιδώσουμε τελικά το πόμα της ασφάλειας στη σωστή, στη θέση της, ανεβάζουμε ξανά τον διακόπτη διαφυγής, δηλαδή τον αντιελεκτροπληξιακό διακόπτη ή τον γενικό διακόπτη του πίνακα πάνω, ώστε να πάρει ρεύμα όλος ο πίνακας και έτσι να έχουμε ρεύμα στο σπίτι. Αν συνεχίζουμε να μην έχουμε ρεύμα στο χώρο μας, ενώ ο διακόπτης είναι σηκωμένος και η ασφάλεια εντάξει, τότε μάλλον υπάρχει πρόβλημα στο μετρητή ρεύματος και πρέπει να καλέσουμε την τεχνική υπηρεσία του δικτύου. Thank you.